Καλησπέρα, αδερφούλη μου. Τι γίνεται, όλα καλά? Τι να γίνεται, βρε αγάπη μου? Τι? Περιμένουμε όλοι να δούμε τι θέλει να μας αποκαλύψει ο μπαμπάς. Άντε, καλή σιγά. Τι να θέλει να μας αποκαλύψει πια, τα μυστικά του κράτους? Άντε, έλα, έλα, βάλε μου μια τζουρίτσα καφέ. Άντε, άντε. Πρακτίνη, γιατί δεν το προετοιμάσατε λιγάκι? Τι να κάνουμε δηλαδή? Να του πείτε απ' έξω, απ' έξω για το γάμο. Έχεις τρελαθεί. Εμείς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Παιδιά, εμένα μη με ανακατεύετε. Εγώ τυχαία βρίσκομαι εδώ. Ναι, σωστά, γιατί αν είχες ραντεβού δεν θα ήσουν εδώ. Εσένα θα στην κόψω τη γλωσσίτσα κάποια μέρα. Και εγώ κάποια άλλη μέρα θα σκόψω το βήχα. Σκάστε εκεί, δυο παναθεμά σας, μη δημιουργείτε ένταση. Τι συμβαίνει, τι λέτε? Τίποτα, τίποτα. Κάτι αηδίες. Έτσι να περάσει η ώρα. Κοίτα, Αχιλέα. Κάτι έχει συμβεί τις προάλλες που δεν ξέρεις. Τι έχει συμβεί? Α, όχι, όχι, τίποτα. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς καθόλου. Είναι εντελώς ασήμαντο, δηλαδή είναι αστείο και μου το συζητάμε. Πες του, Τζόνι, πες του. Ευχαρίστω. Όχι, πες εσύ καλύτερα που ξέρεις τη γλώσσα μου. Α, όχι, εγώ που σένα το μάθα. Τι γίνεται, παιδιά? Φλόρα, ξέρεις για τι πράγμα μιλάνε? Α, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μη με ανακατεύετε στα οικογενειακά σας. Ποια οικογενειακά μας, καλέ? Τι οικογενειακά έχω εγώ με τον Γιάννη? Πάμε στοίχημα. Έρχεται ο πατέρας σας. Τούτη την ώρα ας γίνουμε ένα. Σωστά, σωστά, αδέρφια μου. Ας αφήσουμε τα μισή. Είστε όλοι εδώ? Εδώ είμαστε, μπαμπά, όλοι. Τι συμβαίνει? Έχω να κάνω μια ανακοίνωση. Βόηθα με λίγο. Παιδιά. Α, μάλιστα. Αγαπητοί μου, θα ξεκινήσω με ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχαν πατέρα? Καλή εισαγωγή δεν λέω. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχαν πατέρα? Θα χρειαστώ τη βοήθεια του κοινού. Μπαμπά, τι είναι αυτά που λες? Και θα απαντήσω εγώ στο φιλοσοφικό ερώτημα. Ούτε ο ίδιος ο Ζεβεδαίος δεν ήξερε ποια ήταν παιδιά του και ποια όχι. Κάνει τη γέφυρα τώρα. Βόηθα λίγο. Γάμος. Α, μάλιστα. Είχα πάει που λέτε σε ένα γάμο με κάτι φίλους μου. Πού, μπαμπά, πότε? Προκαιρού. Ήταν ο γάμος της Κανά. Παντρεύτηκε η Μελίνα Κανά? Αχ, σταμάτα βρε κορίνα μου κι εσύ. Αφού βλέπεις υπάρχει χάος στην επικοινωνία. Μα δεν καταλαβαίνω. Πού θες να καταλήξεις, μπαμπά? Το Αχιλλέα και της Κορίνας. Στο γλέντι του γάμου. Σε μια στιγμή τέλειωσε το κρασί. Τι λες βρε γλυκέ μου πατερούλη? Οπότε το γυρίσαμε στις μπύρες. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά όπως βλέπετε αυτή η κουβέντα δεν βγάζει πουθενά. Είναι και αργά. Μάχη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να τελειώνουμε. Πες αυτό που ξέρεις. Ποιο απ' όλα? Γιατί ξέρω πολλά. Έμπαινε μάνα. Καλά σου λέει. Μη φυτρώνεις εκεί που δεν σε σπέρνουν. Εσύ μέτρα τα λόγια σου, γιατί θα πω αυτό που ξέρεις. Δεν θα προλάβεις, γιατί θα πω πρώτη εγώ το άλλο που ξέρεις. Να ξεραθείς και να τα βιάσεις. Συγγνώμη, συγγνώμη για να καταλάβω. Δηλαδή ξέρετε όλοι από κάτι που εγώ δεν ξέρω? Σκάστε όλοι. Εγώ είμαι μεσολογήτης και έχω μάθει να λέω τα σίκα σίκα και τα σίκα σκάφη. Καλά μιλάμε, δίνει ρεσιτάλ. Βούλο στο σκάφη. Τι ασυναρτησίες είναι αυτές, βρε μπαμπά. Από πού και ως πού είσαι εσύ μεσολογήτης? Στην Αρκαδία γεννήθηκες. Έστω. Είμαι αρκάς και έχω μάθει να τα λέω τσεκουράτα. Πάρ' τον μέσα, σε παρακαλώ. Μουσκεματά κάνες πάλι. Τώρα πέρασε η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που διαλέξατε και σήμερα εμένα για την ενημέρωσή σας. Τζάμπα τον έχασα τον ύπνο μου. Άντε, άντε, τηλεφωνιόμαστε αύριο. Συγγνώμη, τι ακριβώς έγινε?